Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής του ΚΚΕ, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά, κύριε Καραθανασόπουλε. Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες αποκαλύψεις στην προανακριτική της Βουλής. Παρακολουθούμε εδώ και λίγες ώρες μια σφοδρή ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη μεν κυβέρνηση επιχειρούν ευθεία επίθεση κατά ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας το κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Στη δε αξιωματική αντιπολίτευση μιλούν για αντιπερισπασμό, βάζουν στο κάδρο τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ποια είναι η δική σας ανάγνωση? Θα ήθελα το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, έχουμε μία ακόμη εκδήλωση του πραγματικού προσώπου του συστήματος το οποίο υπερασπίζονται. Δηλαδή αυτής της απείλας, της ύψης και της διαφθοράς. Με την πανδημία απογυμνώθηκε τελείως αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Όπου επί της ουσίας είδαμε ανεπτυγμένα κράτη να γίνεται απάνθρωπη επιλογή ποιον θα εντάξουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και ποιον θα τον αφήσουν να πεθάνει σε σκυλή στα μπέλη. Βλέπουμε τον τεράστιο ανταγωνισμό, πόλεμο στην κυριολεξία, που γίνεται για το ποιο φαρμακευτική εταιρεία θα βγάλει πρώτο το εμβόλιο για να βγάλει κέρδη τεράστια τρισεκατομμυρίων δολαρίων ή ευρώ. Βλέπουμε τα σκάνδαλα αυτά τα οποία αναδεικνύονται στην επιφάνεια. Με τις όποιες εκφάνσεις είναι αυτές, και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά, κανένας δεν είναι αυτό απεριστερά. Μάλιστα. Από όλα αυτά τα κόμματα τα οποία βγήκαν στην κυβέρνηση. Και το λέμε αυτό γιατί η μήτρα και η αιτία του μεγάλου προβλήματος είναι η εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γεννιούνται και ιδιαίτερες σχέσεις ανάμεσα σε πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματικούς ομίλους. Αφότερα μας λέτε δηλαδή τα κόμματα συγκαλύπτουν τις ευθύνες τους και τις αιτίες της διαπλοκής, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Καραθανασόπουλε. Ακριβώς, και προσπαθούμε αυτό το παιχνίδι του πολιτικού αντιπερισπασμού ο ένας να πετάξει τη λάσπη στον άλλον. Ενώ είναι συνυπεύθυνα σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Και μάλιστα σε περιόδους αυτά τα σκάνδαλα διανύφθηκαν, σε περιόδους όπου ο λαός μας και στις σημερινές συνθήκες υφίσταται μια ολομέτωπη επίθεση. Είτε είχαμε τα μνημόνια το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είτε έχουμε σήμερα την εκδήλωση της νέας καπιταλιστικής κρίσης. Και από αυτή την άποψη, όχι μόνο από προσανατολίζουν, αλλά και από την άλλη τη μεριά προσπαθούν να συγκαλύψουν τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχουν και για τα σκάνδαλα, αλλά και για την επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας, mm-hmm, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτές οι εκατέρωθεν αποκαλύψεις, κύριε Καραθανασόπουλε, με άγνωστη προφανώς συνέχεια, εκτιμάτε ότι μπορεί να λειτουργήσουν ακόμη και ως καταλύτης προς πρόωρες εκλογές? Κοιτάξτε, βεβαίως παίζουν και το ρόλο της αναδιάταξης στο πολιτικό επίπεδο, του πολιτικού σκηνικού, της αναπαλαίωσης του πολιτικού σκηνικού, θα το λέγαμε. Τώρα, αν θα φτάσει και στο σημείο να γίνουν πρόωρες εκλογές, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Όμως το σίγουρο είναι ότι μέσα από αυτό το κουρνιαχτό δεν πρόκειται να χτιστεί φως στην υπόθεση. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά από τις πορείες που είχαν όλες οι μέχρι τώρα εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές. Με διάφορα δικονομικά τερτύπια, με διάφορα λόγια του αέρα, όχι μόνο δεν μπήκαμε στην ουσία της διερεύνησης των ζητημάτων, αλλά αντίθετα αξιοποιήθηκαν οι λειτουργίες των επιτροπών αυτό για να συγκριθούν τα πραγματικά και τεράστια σκάνδαλα τα οποία υπήρχαν. Μάλιστα. Εξ αυτού του λόγου και το ΚΚΕ, αν θυμάμαι καλά, αποχώρησε από τη διαδικασία σε ό,τι αφορά την Οβάρτιση εν προκειμένου διεύρυνσης κατηγορητηρίου του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Βεβαίως, γιατί είχαμε πει το εξής, ότι εμείς δεν θα νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία η οποία θα οδηγούσε στο συγκάλυμα. Και από τη στιγμή που παρεμποδίστηκε ο ουσιαστικός ερευνητικός ρόλος της Προανακριτικής Επιτροπής και παρεμποδίστηκε και με τη μη εξέταση των προστατευόμενων μαρτύρων, με τη φυσική τους παρουσία και τα πραγματικά τους στοιχεία, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε την φερεγκιότητα αυτών των οποίων κατήγγειλαν, και από την άλλη τη μεριά που μια σειρά έγγραφα, mm-hmm, δεν έρχονται στα χέρια της Προανακριτικής Επιτροπής και τα οποία υπάρχουν, mm-hmm, είναι στην δικαιοσύνη αλλά δεν ερχόσαντε
στην Προανακριτική Επιτροπή. Αυτές οι δύο εξελίξεις αποτέλεσαν και τη θριαλίδα της επιλογής την οποία έκανε το ΚΚΕ να μην ομοιοποιήσει αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως οι εξελίξεις αυτές μας δικαίωσαν για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου απέναντι στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Επί της ουσίας τι αναδεικνύει, όχι μόνο δεν συζητάμε το πραγματικό σκάνδαλο, το σκάνδαλο Νοβάρτης, αλλά πέσαμε και σε άλλα ζητήματα και σε άλλες εμπλοκές με επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίες είναι διαχρονικές. Οι παρεμβάσεις που κάνει η κυβέρνηση δικαιοσύνης είναι διαχρονικές, γιατί το ίδιο το σύστημα το επιτρέπει από τη στιγμή που ορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, και ταυτόχρονα αυτό το οποίο υπόθηκε και μέσα στην ολομέλεια της Βουλής, ότι γινόσανται συναντήσεις κυβερνητικών στελεχών με επιχειρηματικούς ομίλους κατόπιν υποδείξεων πρωθυπουργών άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα του κυρίου Νετανιάχου για την υπόθεση, την περιβόητη συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Παπά, στον κύριο Μυρονίκη, στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Να περάσουμε, κύριε Καραθανασόπουλε, στα ελληνοτουρκικά, τα οποία βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο λόγω της εντυνόμενης προκλητικότητας από πλευράς Τουρκίας. Θεωρείτε ότι η Άγκυρα είναι πλέον έτοιμη να επιχειρήσει ένα τετελεσμένο στην ΑΟΣ της Ελλάδας? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι κλιμακώνει την επιθετική της θέση στη Τουρκία. Και μάλιστα την κλιμακώνει με την στήριξη επί της ουσίας τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την άποψη όλα τα προηγούμενα τα οποία ισχυριζόταν η κυβέρνηση περί αναβάθμισης του ρόλου της Ελλάδας και απομόνωσης της Τουρκίας δεν πατάνε στην πραγματικότητα, όπως επίσης και για τη στάση που είχαν αυτοί οι οργανισμοί, υπερρεαλιστικοί οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, για το απαράδεκτο σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης. Εδώ θα μου επί... ουσίας, στηρίξαν την επιλογή της Τουρκίας στην Λιβύη και την στήριξη της κυβέρνησης Σάρατς. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας ερωτήσω, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου των εισαγωγικών, γιατί αναφερθήκατε στο ΝΑΤΟ. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος είναι δύο χώρες μικρές, μακριά από την ομπρέλα συμμαχιών όπως το ΝΑΤΟ. Πόσο εύκολο είναι να προστατέψουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα? Προσέξτε, από ποιον κινδυνεύει όμως η Ελλάδα? Ποιος εκφράζει αμφισβητήσει κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και στα σύνορα τα θαλάσσια? Αυτή το κράτος στο οποίο είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, που όλες οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ λαμβάνονται με τη ομοφωνία. Άρα έχουμε μια σύμμαχη χώρα του ΝΑΤΟ να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και η ίδια η συμμαχία να δίνει, παίζοντας το ρόλο του πόντιου πιλάτου, να ενισχύει αυτή την επιθετικότητα, λέγοντας ότι είναι υπαρκτές οι διαφορές και ας τις βρουν μεταξύ τους η Ελλάδα και η Τουρκία. Μη δηλαδή αντιμετωπίζοντας αυτή την επιθετικότητα. Και από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, όσο περισσότερο ισχυροποιεί το ρόλο του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στην περιοχή, τόσο περισσότερο η αστάθεια θα είναι υπαρκτή, τόσο μεγαλύτερη θα γίνεται ο κίνδυνος πολεμικής ανάπτυξης στην περιοχή μας. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, έχουμε ακούσει το αίτημα από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και Κινήματος Αλλαγής για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Ποια είναι η δική σας θέση? Πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς έτσι ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο στην εξωτερική πολιτική σε αυτή την κρίσιμη φάση? Τι θα βγει από αυτή τη διαδικασία, από τη στιγμή που είναι γνωστές οι θέσεις των κομμάτων, από τη στιγμή που μπορεί να γίνονται σωστές διαπιστώσεις, που όμως επί της ουσίας αυτό το οποίο στηρίζει και το κίνημα Αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αδιατάραχτη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ. Και από αυτή την άποψη όχι μόνο δεν πρόκειται να βγουν αποφάσεις οι οποίες θα αμφισβητούν αυτή την πορεία, αλλά αντίθετα θα μας εμπλέκουν όλο και πιο βαθιά σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Συνεπώς δεν ζητάτε σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, δεν το θεωρείτε απαραίτητο? Δεν έχει να λύσει κάτι επί της ουσίας. Μάλλον θα αποπροσανατολίσει την κατάσταση και όπως είδαμε στο παρελθόν και από προηγούμενες συγκλήσεις πολιτικών αρχηγών για θέματα αντίστοιχα τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν. Ολοκληρώνοντας, τώρα που έχουμε πλέον περάσει σε μια νέα φάση με την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας, αν σας ζητούσα να κάνετε μια αποτίμηση των μέχρι στιγμής κυβερνητικών χειρισμών, αυτή ποια θα ήταν, στον απόϊχο της θετικής κριτικής κατά γενική ομολογία τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το υγειονομικό κομμάτι? Προσέξτε, αυτή η θετική αποτύπωση που έχουμε όσον αφορά την πανδημία σχετίζεται με την υπεύθυνη στάση την οποία
κράτησε ο λαός, ο ελληνικός λαός. Από αυτή την άποψη λοιπόν είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Αντίθετα, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν αξιοποίησε αυτόν τον χρόνο που δεν είχαμε έξαρση της πανδημίας για να θωρακίσει το σύστημα υγείας, αλλά αντίθετα οι τεράστιες ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στο σύστημα υγείας, πρώτα και κυρία σε έμψυχο και ανθρώπινο δυναμικό, συνεχίζουν να παραμένουν, όπως επίσης και στα αναλώσιμα τα οποία είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση. Και μάλιστα ούτε τώρα με ευκαιρία τα διάφορα πακέτα τα οποία βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι θα χρηματοδοτηθεί και θα αναβαθμιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Αντίθετα, προετοιμάζεται το έδαφος ως κοινή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στα ζητήματα της υγείας που θα υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.